Συνεχίζουμε τη χάρη του Θεού από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Βρισκόμαστε στο 10ο κεφάλαιο, στον 4ο στίχο. «Έπινον γάρ εκ πνευματικής ακολουθούσης πέτρας, η δε πέτρα είναι ο Χριστός». Ο Άγιος Απόστολος Παύλος σε αυτό το 10ο κεφάλαιο αναφέρεται στις ευλογίες που έζησαν οι Εβραίοι, οι οποίες ήταν τύπος των ευλογιών που ζούμε εμείς τώρα μέσα στην Αγία μας Εκκλησία. Και θα θυμάστε όσοι είσαστε την προηγούμενη, όσοι ακούσατε το προηγούμενο μάθημα, αυτά που λέγει στον πρώτο, δεύτερο και τρίτο στίχο, «Ου θέλω δε ημάς αγνοήν αδελφοί, ότι οι πατέρες ημών πάντες υπό την νεφέλη ήσαν και πάντες δια της θαλάσσης διήλθουν και πάντες εις τον Μωυσή ευαπτίστησαν», δηλαδή έζησαν μαζί με τον Μωυσή, αυτά τα θαυμαστά στην έρημο, ευαπτίστησαν εν τη νεφέλη και εν τη θαλάσσια. «Και πάντες το αυτό βρώμα πνευματικό έφαγον και πάντες το αυτό πόμα πνευματικών έπιον». Και όλοι έφαγαν το πνευματικό βρώμα, το φαγητό το ουράνιο, το ουράνιο μάνα, το οποίο όμως ήταν τύπος της Θείας Ευχαριστίας, του Αγίου Άρτου, που τρώγουμε εμείς οι χριστιανοί μέσα στην Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία. «Και πάντες το αυτό πόμα πνευματικό έπιον», και όλοι ήπιαν το νερό αυτό το οποίο ανέβλησε θαυματουργικά στην έρημο, το οποίο είναι προτύπωση του Αγίου Αίματος του Χριστού που παίρνουμε εμείς οι χριστιανοί μέσα στην Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία. Και φτάνουμε στο στίχο που θα δούμε σήμερα και τους επόμενους. «Έπινον γάρ εκ πνευματικής ακολουθούσης πέτρας, η δε πέτρα είναι ο Χριστός». Τι σημαίνει αυτός ο στίχος τώρα? Λέει ο Άγιος Νικόδημος ερμηνεύοντας, «Περιμέν του φαγητού του μάνα, δεν χρειάζεται ο Απόστολος κατασκευάς και επιχειρήματα για να το αποδείξει πως ήταν πνευματικό και γινόμενον υπερφυσικό τρόπο». Ήτανε όντως υπερφυσικό το μάνα. Δεν φτιαχνότανε στη γη, ερχότανε από τον ουρανό με θαυματουργικό τρόπο. Και γι' αυτό δικαιολογείται αυτό που λέει ο Απόστολος, ότι όλοι έφαγαν από αυτό το πνευματικό βρώμα, το πνευματικό φαγητό, το οποίο είπαμε είναι προτύπωση του Αγίου Σώματος του Χριστού μας που κοινωνούμε στη Θεία Μετάληψη. Αλλά πώς θα απεδείχνε για το ποτό ότι και αυτό ήταν πνευματικό? Γιατί το ποτό ήταν νερό, αλλά ήταν μόνο ο τρόπος που ανέβλιζε παριλαγμένος και υπερφυσικός. Χρειάστηκε λοιπόν, λέει ο Άγιος Νικόδημος, ο Απόστολος, μία κατασκευή και ένα επιχείρημα για να αποδείξει ότι και το νερό αυτό που πίνανε με το χτύπημα του βράχου, πολλές φορές είχε γίνει αυτό το θαύμα στην έρημο, και αυτό ήταν πνευματικό. Λέγει λοιπόν ότι δεν ανέβλιζε τούτο η φύση της πέτρας, γιατί αν ήταν έτσι θα έπρεπε να το αναβλήσει και προτού να τη χτυπήσει ο Μωυσής με τη ράβδα του. Αλλά άλλη πέτρα, νοητή και πνευματική, εργαζόταν το παν. Εργάστηκε το παν και ανέβλησε το είδωρ. Και αυτή η πέτρα είναι ο Χριστός. «Έπινον γάρ εκ πνευματικής ακολουθούσης πέτρας». Το «δε ακολουθούσεις» το είπε για να δείξει ότι ο υπό της πέτρας τυπούμενος Χριστός, αυτός καθό Θεός ήταν αόρατος, παρόν με τους Εβραίους πανταχού και ενήργη όλα τα θαύματα. Ήταν αόρατος, αλλά ήταν συνεχώς αυτός που εσκέπαζε, που ακολουθούσε, που βοηθούσε τους Εβραίους και
ενεργούσε όλα τα θαυμαστά μέσα στην έρημο. Γι' αυτό λέγει έπινον εκ πνευματικής ακολουθούσης πέτρας. Δεν ήταν φυσική ενέργεια της πέτρας αυτή, αλλά ήταν υπερφυσική ενέργεια του Χριστού. Το να αναβλύζει με ένα χτύπημα ο βράχος νερό και να ξεδιψούν αυτά τα εκατομμύρια του κόσμου. Και έχει μια υποσημείωση ο Άγιος Νικόδημος και λέγει, επομένως, λέει, δεν είναι σωστό αυτό που λένε μερικοί, ότι οι Εβραίοι έβαλαν εκείνη την πέτρα που είχε χτυπήσει ο Μωυσής και ανέβησε νερό επάνω σε μία άμαξα και την έστερναν μαζί τους σε όλη την πορεία και είχαν και έπιναν από το νερό που έτρεχε από αυτή. Για δύο λόγους δεν είναι σωστό αυτό. Πρώτον, λέει, διότι αν είχαν μαζί τους αυτή την υδατοφόρο πέτρα, πώς μετά ξαναδίψασαν. Πολλές φορές αναφέρεται στην Αγία Γραφή, κατά την πορεία τους μέσα στην έρημο, εδίψασαν και αυτοί και τα ζώα τους. Εδίψασαν μετά από τη θαυματουργική ανάβληση της πέτρας στο είδωρ της αντιλογίας, όπου ο Μωυσής εκτύψε την πέτρα δύο φορές και έβγαλε νερό, όπως φαίνεται στο κεφάλαιο των αριθμών. Εδίψαν κι άλλη φορά όταν πέρασαν τη γη του βασιλέως Εδόμ, όπως φαίνεται στο ίδιο αυτό κεφάλαιο των αριθμών, όπου έλεγαν οι Ισραήλ προς Εδόμ, παρά το όρος παρελευσόμεθα, εάν δε το είδα τόσο πείωμεν, εγώ τε και τα κτίνη μου, δώσω τη μήνση. Και πάλι, κατελάλει ο λαός προς τον Θεόν και κατά Μωυσής λέγοντες, ότι ου και έστιν άρτος, ουδέ είδωρ. Στο 21ο κεφάλαιο των αριθμών. Εδίψαν κι άλλη φορά, όταν επήγανε στο Φρέαρ, όπου είπε ο Θεός προς τον Μωυσή, συνάγαγε τον λαόν και δώσω αυτής είδωρ ποιήν. 21ο κεφάλαιο των αριθμών, 16ο στίχος. Αν είχαν λοιπόν μαζί τους αυτή την πέτρα που ανάβλιζε νερό, πώς θα χρειαζόντουσαν νερό σε τόσα μέρη, όπως τα αναφέρει η Αγία Γραφή. Πρώτος λόγος λοιπόν είναι αυτός, ότι δεν έστερναν μαζί τους αυτή την πέτρα που είχε χτυπήσει αρχικά ο Μωυσής, αλλά κάθε φορά γινότανε το θαύμα σε διαφορετική βέβαια πέτρα. Και δεύτερον, δεν λέγει εδώ ο Απόστολος ότι ακολούθησε με τους Εβραίους η αισθητή εκείνη η πέτρα, αλλά τους ακολουθούσε η πνευματική και νοητή πέτρα. Δηλαδή, ο Χριστός, ο οποίος προτυπούτο από την πέτρα αυτή. Και αυτό το λέγει και το ερμηνεύει και ο Ιερός Θεοφύλακτος και ο Ιερός Χρυσόστομος και ο Οικουμένιος και ο Θεοδόρητος. Και συνεχίζει τον 5ο στίχο ο Άγιος Απόστολος και λέει, αλούκ εν της πλήωση αυτών ευδόξεν ο Θεός. Κατεστρώθησαν γάρ εν τη ερήμο. Δεν ευδόκησε ο Θεός αυτούς τους πολλούς που βγήκανε από την Αίγυπτο. Γιατί οι πολλοί δεν απαρέστησαν στο Θεό. Κατεστρώθησαν εν τη ερήμο. Πέσανε νεκροί δηλαδή στην ερήμο. Αν και πολλά θαύματα έδειξε ο Θεός και με πολλά σημεία τους φανέρωσε την αγάπη Του στους Εβραίους και τους αξίωσε τόσα μεγάλα αγαθά και χαρίσματα, όμως δεν ευαρεστήθηκε στους περισσότερους από εκείνους. Αυτό δηλώνει το ευδόκησε. Και είπε στους περισσότερους, γιατί δεν αποδοκιμάστηκαν όλοι από τον Θεό, αλλά οι περισσότεροι. Και προς τούτης είπε τούτο για να φανερώσει ότι το πολύ πλήθος δεν ωφέλησε τους Εβραίους, επειδή και δεν έδειξε αγάπη και ευχαριστία προς τον ευεργέτη τους. Επομένως, ο Θεός δεν εξετάζει αριθμούς, πόσοι είναι
στην Εκκλησία φαινομενικά. Μπορεί να είναι πολλοί, αλλά ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ευχαριστούν, ευγνωμονούν τον Θεό και τηρούν τις εντολές Του. Οι πολλοί λοιπόν που υποτίθεταν λαός του Θεού δεν ευχαρίστησαν στον Θεό. Γιατί δεν ευχαρίστησαν τον Θεό. Γόγγισαν, και όχι μια φορά, πολλές φορές. Τα έβαζαν με τον Θεό, τα έβαζαν με τον Μωυσή. Έκαναν αμαρτίες μέσα στην έρημο. Και γι' αυτό ο Θεός δεν ευδόκησε, λέει, στους περισσότερους. Σε λίγους ευδόκησε, ευαρεστήθηκε. Σε πολύ λίγους. Οι περισσότεροι Εβραίοι κατεστρώθησαν στην έρημο. Δηλαδή απολέστησαν, αφανίστηκαν. Εκτός από δύο. Τον Ιησού του Ναβί και τον Χάλεβ. Μόνο αυτοί οι δύο από όλους εκείνους που είχαν ξεκινήσει από την Αίγυπτο, μόνο αυτοί οι δύο κατάφεραν να φτάσουν στη γη της Επαγγελίας και μετά τα παιδιά αυτών που ξεκίνησαν από την Αίγυπτο και γεννήθηκαν στην έρημο, αυτά έφτασαν στη γη της Επαγγελίας. Μαζί με τους δύο, όπως είπαμε, τον Ιησού του Ναβί και τον Χάλεβ. Σε αυτούς ευαρέστησε ο Θεός. Και κοιτάξτε ένα ωραίο που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. «Ουκ εν της πλοίος ευδόξεν ο Θεός». Δεν ευαρεστήθηκε ο Θεός στους περισσότερους. «Εσύ μεν αριθμείς τας μυριάδας». Εσύ, λέει, μετράς τις μυριάδες. «Θεός δε τους σωζωμένους». Ο Θεός όμως μετράει αυτούς που σώζονται. Μπορεί να λέμε ότι είμαστε 500 εκατομμύρια Ορθόδοξοι στον πλανήτη. Μέτρα εσύ πόσοι είναι οι βαπτισμένοι Ορθόδοξοι. Ο Θεός δεν μετράει αυτό. Ο Θεός μετράει τους σωζωμένους. Αυτούς δηλαδή που ζουν εν μετανοία, που τηρούν τις εντολές Του. Και συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. «Και εσύ μεν τον αμέτρητον χούν, εγώ δε τα σκεύη της εκλογής». Εσύ μετράς το χώμα που δεν μετριέται. Τους πολλούς δηλαδή που είναι χώμα όμως. Εγώ μετράω τα σκεύη της εκλογής. Αυτός δηλαδή που αξίζουν να τους έχω μαζί μου. Τους εκλέγω γιατί ζουνε εν μετανοία. Και είναι εύχριστα σκεύη. Μπορώ δηλαδή να τα χρησιμοποιήσω για τη δόξα μου και για την ωφέλεια των άλλων πνευματικών, των άλλων παιδιών μου, των άλλων ιών μου. Ταύτα δε, συνεχίζει τον έκτο στίχο ο Άγιος Απόστολος, τύποι ημών εγεννήθησαν, εις το μη είναι ημάς επιθυμητάς κακών, καθώς κακίνοι επιθύμησαν. Όλα αυτά, λέει, έγιναν σε εμάς τύποι. Είναι προτυπώσεις όλα αυτά που συνέβησαν στους Εβραίους τότε, που ελάχιστοι ευαρέστησαν στο Θεό και οι περισσότεροι πέθαναν στην έρημο. Και γιατί πέθαναν? Γιατί έγιναν επιθυμητές κακών, δηλαδή αμάρτησαν. Και αυτό, λέει, είναι δίδαγμα και για μας. Γιατί οι προτυπώσεις δεν αναφέρονται μόνο στις ευεργεσίες που έζησαν εκείνοι, αλλά και στις τιμωρίες. Και λέει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος, καθώς οι ευεργεσίες προς τους Εβραίους έγιναν τύποι των ευεργεσιών και των χαρίτων που μας χάρισε ο Θεός σε εμάς τους χριστιανούς, και είπαμε, το μάνα προτύπωνε το Άγιο Σώμα του Χριστού, το νερό που ανέβησε από το βράχο τον κατάξυρο προτύπωνε το αίμα του Χριστού. Έτσι όμως και η τιμωρία που δέχτηκαν προτυπώνει και τη δική μας τιμωρία. Έγιναν, λέει λοιπόν, οι τιμωρίες στους Εβραίους και οι παιδείες, οι παιδαγωγίες, τύποι και παραδείγματα σε εμάς, έτσι ώστε να μην πάθουμε κι εμείς τις ίδιες τιμωρίες. Και δείχνει ο Απόστολος ότι όχι μόνο εμείς οι χριστιανοί θα κολαστούμε όπως οι Εβραίοι, εάν φανούμε επιθυμητές των κακών, αλλά και περισσότερο από τους Εβραίους.
θα κολλαστούμε εμείς. Γιατί όσο είναι ανώτερα τα πράγματα και η αλήθεια από τους τύπους και τις εικόνες, τόσο ανώτερες και μεγαλύτερες θα είναι και οι τιμωρίες σε εμάς τους χριστιανούς. Και όσο περισσότερα χαρίσματα πήραμε εμείς από τους Εβραίους, οι χριστιανοί, και όντως πήραμε πολύ περισσότερα, τόσο και περισσότερες κολάσεις και παιδαγωγίες θα πάρουμε για να τα φυλάξουμε αυτά. Και όταν λέει ο Απόστολος να μην είμαστε επιθυμητέ κακών, εις το μη είναι εμάς επιθυμητάς κακών, εφανέρωσε ότι καθολικός λαλεί για κάθε κακία. Επειδή και κάθε κακία από την επιθυμία προέρχεται και γεννάται. Γι' αυτό λέει και ο Άγιος Ιάκωβος, έκαστος λέει, πειράζεται υπό της ιδίας επιθυμίας. Δεν μας πειράζει ο Θεός. Ο Θεός δεν πειράζει κανέναν, δεν βάζει σε πειρασμό. Αλλά ο καθένας μας μπαίνει σε πειρασμό από την δική του την επιθυμία, την κακή επιθυμία. Βλέπετε, όλα τα κακά ξεκινάνε από τις επιθυμίες μας. Από την ψυχή μας δηλαδή. Θέλουμε και επιθυμούμε το κακό. Όταν λοιπόν λέει μη γίνεστε επιθυμητέ κακών, σημαίνει μην επιθυμείτε κακά πράγματα. Και αφού τα επιθυμείτε, αν τα επιθυμείστε, θα φτάσετε κάποια στιγμή να τα κάνετε και όλες πράξεις. Επομένως, όταν λέει μη γίνεστε επιθυμητέ κακό, σημαίνει μην αμαρτάνετε. Και έπειτα παρακάτω, απαριθμεί και κατά είδος τις διάφορες κακίες. Τι επιθύμησαν οι Εβραίοι και έπεσαν στην έρημο και, όπως λέει, κατεστρώθησαν, δηλαδή έπεσαν τα σώματά τους και κάλυψαν την έρημο, γιατί πέθαναν εκεί. Επιθύμησαν σκόρδα και κρομίδια και κρέατα και αγκούρια και θεούς ξεχωριστούς ειδικούς των. Καθώς και ο Απόστολος λέγει στα ακόλουθα λόγια και δηλώνει την ειδωλολατρία και την πολυθεία εκείνων. Έπεσαν δηλαδή στην ειδωλολατρία. Θυμήθηκαν αυτά που είχαν στην Αίγυπτο, τα υλικά, και τα επιθύμησαν. Και πέσαν στο γογγισμό, άφησαν τον αληθινό Θεό και έφτιαξαν είδωλα, λέει η Αγία Γραφή. Και ο επίμικτος, ο εναυτής, επεθύμησεν επιθυμίαν και καθίσαντες έκλαιον και οι Ισραήλ και είπαν «Τι σημάς ψωμί ή κρέας, εμνίσθημεν τους ηχθείας ους ισθύωμεν εν Αιγύπτο δωρεάν και τους σικίους και τους πέπονας και τα πράσα και τα κρόμια και τα σκόρδα. Νυν δε η ψυχή ημών κατάξυρος, ουδέν πλην εις το μάνα η οφθαλμή ημών». Είναι από το βιβλίο των Αριθμών, το τέταρτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Και ο επίμικτος, οι Εβραίοι, οι οποίοι ήταν αναμειγμένοι και με κάποιους Αιγύπτιους, οι οποίοι τους ακολούθησαν κατά την έξοδο. Ο λαός λοιπόν στην έρημο, ο επίμικτος, επεθύμησε επιθυμία και κάθισαν και έκλαιγαν. Και οι Ισραήλ και οι Ισραηλίτες και είπαν «Ποιος θα μας δώσει κρέας? Θυμηθήκαμε τα ψάρια που τρώγαμε στην Αίγυπτο δωρεάν και τα σίκα και τα πεπόνια και τα πράσα και τα κρεμμύδια και τα σκόρδα. Και τώρα η ψυχή μας έχει γίνει κατάξυρος. Τίποτα δεν έχουν τα μάτια μας να δουν παρά μόνο το μάνα». Πόση αχαριστία. Επεθύμησαν δε και θεούς, όπως πάλι μαρτυρία για γραφή. Και τι λέει στην έξοδο? «Ανάστη θυγαρίπων προς τον Ααρών και ποιήσον ημίν θεούς ή προπορεύσονται ημών». Σήκω πάνω και φτιάξε μας θεούς οι οποίοι θα πηγαίνουν μπροστά από μας. Μα δεν είχαν τον αληθινό Θεό. Τον ξέχασαν. Με το που καθυστέρησε, κατά τη γνώμη τους,
ο Μωυσής επάνω στο όρος Χορή, που είχε αναβεί για να πάρει τις 10, να πάρει τις εντολές, τις πλάκες του νόμου, έπεσαν στην ειδωλατρία. Και λένε, πού ξέρουμε τι έγινε με αυτόν. Εμείς θέλουμε θεούς να πηγαίνουν μπροστά μας. Θυμήθηκαν τους ειδωλατικούς θεούς των Αιγυπτίων. Μαζί λοιπόν με την επιθυμία της κοιλίας, τη λεμαργία και τη γαστριμαργία, που λέει και ο Ψαλμός 105, επεθύμησαν επιθυμίαν εν τη ερήμο, μαζί με αυτό έπεσαν και στην ειδωλολατρία. Αλλά για την επιθυμία αυτό ταύτην και μάλιστα την των κρεάτων, τι ακολούθησε. Πληγή μεγάλη και θάνατος και όνειδος ανεξάλληπτο και αιώνιο. Διότι η κακή τους επιθυμία έδωσε σε αυτούς άτιμο όνομα. Τον ονομάζονται δηλαδή μέχρι τη συντελείας του κόσμου λαός επιθυμητής. Από την επιθυμία να φάγουν κρέας, μετά τους έδωσε ο Θεός κρέας και αρρώστησαν. Αρρώστησαν πάρα πολύ και πέθαναν. Και ονομάστηκαν λαός επιθυμητής. Και στα μνήματα που τους έθαψαν, εκεί άφησε η επιθυμία τους το κατηγορημένο και επονίδης το όνομά της. Και τα μνήματά τους ονομάστηκαν μνήματα επιθυμιών. Και στυλογραφούν με το όνομα αυτό την ακρασία αυτών που είναι θαμένη εκεί πέρα. Τα κρέα φυσί έτι ειν εν της οδούσιν αυτών πριν η εκλείπην. Και ο Κύριος εθυμώθη στον λαόν και επάταξε Κύριος τον λαόν πληγήν μεγάλη σφόδρα και εκλήθη το όνομα του τόπου εκείνου μνήματα της επιθυμίας, ότι εκεί έθαψαν τον λαόν των επιθυμητήν. Είναι από το βιβλίο των αριθμών, το 10ο κεφάλαιο. Ενώ ήταν το κρέας, δηλαδή λέει, ακόμα στα δόντια τους, ο Θεός εθύμωσε μαζί τους και επάταξε με πληγή μεγάλη σφόδρα το λαό και ονομάστηκε το όνομα του τόπου εκείνου μνήματα της επιθυμίας, γιατί εκεί έθαψαν το λαό τον επιθυμητή. Και το ερμηνεύει αυτό ο Θεσπέσιος Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας και λέει, επισημότατα του λαού τα μνήματα. Εκεί γαρφησίν έθαψαν το λαόν των επιθυμητήν, κατά το έσοντε εις όρασιν πάσης αρκή. Και ο λαός επιθυμητής, ο εκείν απαθών ονόμαστε. Και λαός επιθυμητής, ονομάστηκε ο λαός εκείνος που επιθύμησε τα κρέατα. Κατ' εκείνο που το περίτηνον ηρημένον, όνει δόξα εν τη αισχύνη αυτών. Και αρμόζει σε αυτούς αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Η δόξα τους είναι στην τροπή τους. Από γάρι της αμαρτίας η κλίσης και ατελεύτητος. Επιγράφεται ότι στεθνέως νυκτρός, ο επίτες ανανδρίας ο νηδισμός και εξών καταγινώσκετο το επίσημον. Ντροπιαστικό όνομα που προήλθε από την ντροπιαστική επιθυμία και από την όλη αυτή παρακοή και το γογγισμό και την αχαριστία που έδειξε στο Θεό. Από αυτό λοιπόν, λέει ο Άγιος Νικόδημος, ας μάθουμε κι εμείς αδελφοί να αρκούμεθα στα ευρισκόμενα σε εμάς φαγητά και πιωτά και να ευχαριστούμε τον Θεό και ας μην επιθυμούμε φαγητά ειδονικά και να μην ανυπομονούμε και να μην γκρινιάζουμε που δεν έχουμε τέτοια φαγητά και να μην γογγίζουμε στο Θεό για να μην πάθουμε κι εμείς τα ίδια κακά με εκείνα που έπαθε ο λαός ο επιθυμητής. Ας ακούσουμε και τι μας παραγγέλει και ο σοφός Σιράχ. Ο πίσω, λέει, των επιθυμιών σου μη πορεύω, μην ακολουθείς τις επιθυμίες σου και από τον ορέξεών σου κολλείου και να εμποδίζεις τον εαυτό σου από τις
και να μην τον ικανοποιείς τις ορέξεις του. Εάν χορηγήσεις τη ψυχή σου ευδοκίαν επιθυμίας, ποιήσεις επίχαρμα των εχθρών σου. Εάν, λοιπόν, λέει, ικανοποιήσεις τις επιθυμίες της ψυχής σου, θα σε κάνει αυτή χαρά των εχθρών σου. Θα παραδοθείς στους εχθρούς σου. Μη εφραίνου επί πολύ τρυφή, μη δε προσδεθείς συμβολή αυτής. Να μη χαίρεσαι με την πολύ καλοπέραση, το πολύ γλέντι, και ούτε να προσδεθείς στην καλοζωία που δίνει αυτή η τρυφή. Εάν γάρε ευχαριστούμε τον Θεό για τα ευρισκόμενα σε εμάς φαγητά, ακόμα και αν αυτά είναι πολύ ευτελή και λιτά, η ευχαριστία μας τα γλυκένει, τα κάνει ιδέα, ευχάριστα, γιατί ο Κύριος, εφρενόμενος στην ευχάριστο γνώμη μας, πάρε στην αοράτος, είναι αοράτος παρών και ευλογεί την τραπεζά μας και κάνει νόστιμα τα φαγητά της. Η νοστιμιά, λοιπόν, δεν έγινε στο είδος των φαγητών ή στον τρόπο Παρασκευής, αλλά στην παρουσία της Θείας Χάρης, στην παρουσία του Κυρίου. Αυτό, λοιπόν, να έχουμε υπόψη μας. Ακόμα και αν είναι λιτά και απλά τα φαγητά μας, όταν τα τρώμε με ευχαριστία προς τον Κύριο, με προσευχή, με γνωμοσύνη, τότε ο Κύριος, λέει, τα ειδίνει, τα γλυκένει τα φαγητά. Και πραγματικά χαίρεσαι και φρένεσαι με αυτά. Και λέει, λοιπόν, ο Άγιος, προσοχή πολύ, να μην πέφτουμε στην ικανοποίηση των σαρκικών μας επιθυμιών. Να μην πηγαίνουμε πίσω, λέει ο Σοφός Ιράχ, από τις επιθυμίες μας. Να αντιστεκόμαστε στις ορέξεις μας και τις επιθυμίες μας. Μη δε ειδωλολάτρε γίνεστε, λέει στον 7ο στίχο στη συνέχεια. Καθώς την έσαι αυτόν ως διέγραπτε, έγιναν ειδωλολάτρες. Εκάθισαν ο λαός φαγήν και ποιήν και ανέστησαν παίζην. Κάθισε ο λαός, έφαγε και ήπια και σηκώθηκαν μετά για να ειδωλολατρήσουν και για να πορνεύσουν. Δυστυχώς, μάλλον έγιναν και τα δύο. Άλλοι πατέρες το παίζουν, ανέστησαν παίζουν, το ερμηνεύουν να ειδωλολάτρησαν και άλλοι επόρνευσαν. Αλλά το πιο πιθανό είναι ότι έγιναν και τα δύο. Άλλωστε η λατρεία των ειδωλολατρικών θεών πολλές φορές συνοδευόταν με πορνεία. Μη δε ειδωλολάτρε γίνεστε. Και με τα λόγια αυτά, λέει ο Άγιος Νικόδημος, εγγίζει και κατηγορεί ο Απόστολος εκείνους τους Κορίνθιους που έτρωγαν μέσα στους βωμούς των ειδώλων. Θυμάστε την υπόθεση των ειδωλοθήτων που είχαμε δει στα προηγούμενα κεφάλαια, όπου κάποιοι, επειδή είχαν μία έτσι πιο σωστή γνώση, πήγαιναν και έτρωγαν τα ειδωλόθητα. Καθόντουσαν μέσα στους ειδωλατρικούς ναούς και έτρωγαν τα κρέατα που προσφερόντουσαν ως θυσία στα είδωλα. Και τι δείχνει εδώ ο Άγιος Απόστολος Παύλος? Ότι οι Εβραίοι έπεσαν από την γαστριμαργία στην ειδωλατρία, στην έρημο. Έτσι, λέει, και εσείς Κορινθοί κινδυνεύετε να πέσετε στην ειδωλατρία με το να τρώγετε τις θυσίες των ειδώλων μέσα στους βωμούς των από τη γαστριμαργία σας. Αυτοί λέγανε ότι το κάνουμε γιατί έχουμε σωστότερη γνώση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπέκυπταν στη λεμαργία και στη γαστριμαργία τους. Και κινδυνεύεται εξαιτίας αυτής να πάθετε ό,τι έπαθαν και οι Εβραίοι στην έρημο, που έπεσαν στη λεμαργία και στη γαστριμαργία, ακολούθησαν τις επιθυμίες τους, τις αρχικές, και μετά έπεσαν και στην ειδωλολατρία. Αφού έφαγαν και ήπιαν, σηκώθηκαν και έσαν χορούς και έπαιζαν μπροστά στο μόσχο, το μοσχάρι, το χρυσό, που είχε φτιάξει ο Ααρών με τα χρυσαφικά
των γυναικών των Εβραίων και λάτρευα το Μοσχάρι. Μία από τις θεότητες της Αιγύπτου ήταν η Αγελάδα και θυμήθηκαν ακριβώς αυτή τη θεότητα. Γι' αυτό είπε ο Μέγας Βασίλειος ότι η παιδιά αυτών η ειδωλολατρία είναι, ανέστησαν παίζιν. Τι έπαιζαν? Λάτρευαν το Μοσχάρι, παίζοντας γύρω από αυτό, έπαιζαν δηλαδή στην ειδωλολατρία. Και αυτή λοιπόν την κατάσταση κινδυνεύετε να εγκολπωθείτε κι εσείς. Κινδυνεύετε κι εσείς να μιμηθείτε τους Εβραίους. Αφού τους μιμήσετε στο πρώτο, στη γαστριμαργία και στη λεμαργία, σε λίγο θα τους μιμηθείτε και στην ειδωλολατρία. Και πού είναι λοιπόν, λέει ο Άγιος Νικόδημος ερμηνεύοντας το χωρίο, πού είναι η φαινομένη σας τελειότητα σε καιρό που αυτή σας κρυμνεί στην ειδωλολατρία? Εσείς νομίζετε ότι είστε τέλειοι, ότι έχετε τέλεια πίστη, γι' αυτό πάτε και τρώτε στα είδωλα. Ναι, αλλά εκεί μέσα κινδυνεύετε να ειδωλολατρήσετε και παρασύρετε και τους ασθενείς την πίστη στο να σέβονται τα είδωλα. Ο Άγιος Κύριλλος ο Αλεξανδρίας το παίζιν του ανωτέρου ρητού, ανέστησαν παίζιν, έφευγαν και έπιον και ανέστησαν παίζιν, έτσι το ερμηνεύει. Το παίζιν ενθάδε πορνέθιν εστί, εφήμως παρά τη Θεία Γραφή, παιδιάς ονόματι καλυπτόμενον. Με ένα εύσχυμο τρόπο η Γραφή λέει καλύπτει την πορνεία με αυτό το ρήμα, το παίζει με την παιδιά. Δεν είναι δε απίθανο, λέει ο Άγιος Νικόδημος τώρα, ότι συνέβησαν και τα δύο. Γιατί οι Ισραηλίτες έφαγαν και ήπιαν και αφού έφαγαν και ήπιαν και μέθησαν και το Μόσχο προσκύνησαν ειδωλολατρεύοντες και ανεσχύντως επόρνευαν. Αυτό λοιπόν παθαίνει αν κανείς δεν προσέχει την κοιλία του. Πέφτει μετά και στην ειδωλολατρεία και στην πορνεία. Και λέει και στον 8ο στίχο «Μη δε πορνεύομεν, καθώς την έσ' αυτόν επόρνευσαν και έπεσον εν μια ημέρα 23.000». Προσέξτε, τους λέει, αυτά που έγιναν στην Παλαιά Διαθήκη, στους Εβραίους, στην έρημο, είναι προτυπώσεις αυτών που θα πάθει κι εσείς. Ό,τι τιμωρίες είχαν αυτοί, επειδή έπεσαν στην επιθυμία του κρέατος, στην επιθυμία να γεμίσουν τη γαστέρα με ειδονικά φαγητά, στη γαστριμαργία δηλαδή και στην αιμαργία, επειδή στη συνέχεια έπεσαν στην πορνεία και στην ειδωλολατρία, τα ίδια θα πάθετε κι εσείς, προσέχετε. Πηγαίνετε στα ειδωλεία και τρώτε τα ειδωλόθητα. Μπορεί σε λίγο να είστε πάλι πίσω στην παλιά σας συνήθεια, την ειδωλολατρία. Στις παλιές σας κακές λατρείες των ειδώλων. Μη δε πορνεύομεν, καθώς την έσ' αυτόν επόρνευσαν και έπεσαν εν μια ημέρα 23.000. Και εδώ πάλι τους λέγει, προσέχετε, μην πάθετε ό,τι έπαθαν και οι Εβραίοι, οι οποίοι επόρνευσαν και έπεσαν, φωνεύτηκαν δηλαδή σε μια μέρα, 23.000. Πάλι εδώ, λέει ο Άγιος Νικόδημος, αναφέρει ο Απόστολος Παύλος την πορνεία για να εμβάσει, λέει, στη διάνοια του πορνεύσαντος εν Κορίνθο Μητριομίκτου την τιμωρία της πορνείας. Κάνει λόγο για να βοηθήσει αυτόν τον Μητριομίκτη, που είχε έρθει δηλαδή σε σχέση με τη μητριά του. Και τι θέλει να το βάλει καλά μέσα στο νου του, το πόσο φοβερό πράγμα είναι η πορνεία. Που σε μια μέρα αυτοί που πόρνευσαν, φωνεύτησαν. Σε μια μέρα φωνεύτησαν 23.000. Και το κάνει λοιπόν αυτό για να βοηθήσει το Μητριομίκτη και για να κάνει τον λόγο δυνατότερο και καρποφόρο με τη συνέχεια των ελέγχων. Και αυτή η ιδέα, η αμαρτία της πορνείας, όπως προείπαμε, γεννιέται από την
Λέστε Μαργία. Και πότε έπεσαν οι 23.000 που λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, πότε φωνεύτησαν? Όταν με τη συμβουλή του μάντου Βαλαάμ, οι γυναίκες των Μαδιανιτών φανείσε έμπροσθεν από το στράτευμα, ετράβηξαν τους νεότερους Εβραίους και διαμέσου της πορνείας τους έσυραν στο να θυσιάσουν στον Βελφεγόρ. Ο Βαλάμ ήταν μάντης, ειδωλολάτρης. Και τον κάλεσαν, τον κάλεσε ο Βαλάκ, ο βασιλιάς των Μαδιανιτών, τον κάλεσαν για να καταραστεί τους Εβραίους. Εκείνος τους είπε, ό,τι μου πει ο Θεός θα κάνω. Δεν καταράστηκε τους Εβραίους, αλλά έδωσε μια σατανική συμβουλή στους Μαδιανίτες. Τους λέει, αν θέλετε να νικήσετε τους Εβραίους, θα πρέπει να τους κάνετε να στερηθούν τη σκέπη του Θεού τους. Και πώς θα φύγει ο Θεός τους και θα τους βοηθάει, εάν τους καταφέρετε να πέσουν στην ανηθικότητα, στην πορνεία και στην ειδωλολατρία. Και πώς θα το κάνετε αυτό, και τους είπε. Και έκαναν αυτό το τέχνασμα, το σατανικό, βγήκαν μπροστά οι γυναίκες των Μαδιανιτών και τις είδαν οι νεότεροι των Εβραίων και παρεσύρθηκαν στην πορνεία. Και έχασαν τη σκέπη του Θεού και εσύρθησαν μετά και στην ειδωλολατρία, στο να θυσιάσουν στον Βελφεγόρ. Αυτό το όνομα, Βελφεγόρ, κάποιοι το ερμηνεύουν ως σύνθετο από τη λέξη Βελ, που είναι ο Κρόνος, ο πρώτος Θεός των Ελλήνων, τον οποίο λάτρευαν και οι Μαδιανίτες. Ένα είδωλο δηλαδή ήταν, ο Βελ, ο Βελ, ο Κρόνος των Ελλήνων. Και Φεγόρ είναι ο τόπος που ετοιμάτω το είδωλο του Βελ. Και έτσι συνετέθη το όνομα Βελ Φεγόρ. Όταν έπεσαν λοιπόν οι Εβραίοι στην πορνεία, μετά θυσίασαν και στο Βελφεγόρ. Βλέπετε πως το ένα αμάρτημα παραπέμπει στο άλλο. Το ένα δαιμόνιο παραπέμπει στο άλλο. Το ένα πάθος στο άλλο. Από την γαστριμαργία στην πορνεία, από την πορνεία στην ειδωλολατρία. Και έτσι, εξαιτίας αυτής της αιτίας, εφωνεύτησαν 23.000 Εβραίοι σε μία μέρα. Και αυτή η ιστορία υπάρχει στο 25ο κεφάλαιο των Αριθμών. Αυτά έχουν σημασία και για μας, γιατί σήμερα δυστυχώς η Ελλάδα μας έχει γίνει ένα απέραντο πορνείο με όλη αυτή την ανηθικότητα και όλες αυτές τις ανομαλίες και τις διαστροφές και εντός γάμου και εκτός γάμου. Οπότε και η τιμωρία η ανάλογη μας πρέπει. Μπορεί ακόμα να μην έχει έρθει, αλλά οπωσδήποτε θα έρθει. Και αν δεν έρθει τώρα, θα έρθει οπωσδήποτε στην άλλη ζωή, στην αιώνια ζωή. Λέει λοιπόν στη συνέχεια, «Μη δε εκπειράζομαι το Χριστόν, καθώς και την εις αυτόν επείρασαν και υπό τον όφεον απόλλοντο». Προσέχετε, λέει, «Μην εκπειράζομαι το Χριστόν», όπως και μερικοί από εκείνους, τους Εβραίους πάλι, επείρασαν τον Θεό, εγώγγισαν, φάνησαν αχάριστοι, αγνώμονες και χάθηκαν από τους όφης, από τα φαρμακερά φίδια, τα οποία τους δάγκωναν και επέθαιναν. Επείραξαν, λέει, οι Εβραίοι τον Θεό τότε και γι' αυτό θανατώθηκαν από τα οφίδια. Λέει η Θεία Γραφή, «Και περιεκύκλωσαν γην Εδόμ και ολιγοψύχησεν ο λαός εν τη οδό και κατελάλει ο λαός προς τον Θεό». Κατελάλει, μιλούσε εναντίον του Θεού ο λαός. Και κατά Μωυσή και εναντίον του Μωυσέως. Και έλεγαν, τι έλεγαν, «Ηνατί τούτο, τι είναι αυτό το πράγμα, εξήγαγες ημάς εξ Αιγύπτου αποκτήνει τη ερήμο, μας έβγαλες από την Αίγυπτο για να μας σκοτώσεις στην έρημο». Φοβερά λόγια,
στον Θεό και στον προφήτη Μωυσή, ότι ούκ εσύν άρτος ουδέ είδωρ, η δε ψυχή μόν προσόχθησεν εν το άρτο το διακένο τούτο. Φοβερά λόγια. Μας έβαλες, λέει, στην έρημο για να μας σκοτώσεις. Δεν υπάρχει ψωμί, δεν υπάρχει νερό. Η ψυχή μας, λέει, προσόχθησε, δηλαδή μπούχτισε. Το βαρεθήκαμε αυτό τον άρτο, το γκούφιο, το διακένο, το μάνα. Το ονόμαζαν άρτο διακένο. Φοβερή αχαριστία. Και απέστειλε Κύριος εις τον λαόν του σόφης, τους θανατούντας, και έδακνον τον λαόν και απέθανε λαός πολλής των ιών Ισραήλ. Παιδαγωγικά ο Θεός τους έστειλε τα φίδια τα οποία τους θανάτωναν και δάκωναν τον λαό και πέθανε πολλής λαός από τον Ισραήλ. Και ο Γεώργιος ο Κορέσιος, λέει ο Άγιος Νικόδημος, λέγει ότι ήταν κόκκινα τα φίδια εκείνα που δάκανε τους Εβραίους. Ίδια το χρώμα, ίδια το δάγκαμα που έκαναν. Βλέπουμε ο Άγιος Νικόδημος έχει ωραίες χαρακτηριστικές έτσι, λεπτομέρειες και σχόλια σε όλα αυτά της γραφής. Έτσι λοιπόν λέει, όπως εκείνοι τότε πείραξαν τον Θεό και τιμωρήθηκαν τόσο παραδειγματικά, και εμείς τώρα, λέει ο Απόστολος Παύλος, μη εκπειράζουμε τον Χριστό. Ας μην πειράζουμε τον Χριστό, για να μην παιδευθούμε. Φανερώνει δε με τα λόγια αυτά ο Απόστολος ότι οι Κορίνθιοι επείραζαν τον Χριστό, σημεία και θαύματα ζητούντες από Αυτόν. Αυτός ήταν ο πειρασμός που έβαζαν στο Θεό. Του ζήταγαν σημεία και θαύματα. Ο δε Θεοδόρητος λέει ότι επείραζαν οι Κορίνθοι των Θεών επειδή αυτοί που λαλούσαν τις διάφορες γλώσσες μεταχειρίζονται αυτές προς φιλοτιμία και όχι προς τη χρεία και ωφέλεια των αδελφών. Τα χαρίσματα δηλαδή που τους είχε δώσει ο Θεός τα χρησιμοποιούσαν φιλόδοξα και ενόδοξα για να προβάλλουν τον εαυτό τους και όχι για να ωφελήσουν τους αδελφούς σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Και συνεχίζει στο 10ο στίχο και λέει «Μη δε γογγίζετε, καθώς και έτινες αυτόν εγόγγισαν και απόλλοντο υπό του ολοθρευτού». Βλέπουμε περιπτώσεις έτσι αμαρτιών. Γαστιμαργία, υπέκυψαν στην επιθυμία, έπεσαν στη γαστιμαργία, στη λεμαργία, έπεσαν μετά στην ειδωλολατρία, έπεσαν στο να εκπειράσουν το Θεό, επείρασαν το Θεό, έπεσαν στο γογγισμό και παραθέτει και τις τιμωρίες που δέχτηκαν. Και λέει ο Απόστολος, προσέξτε, γιατί αυτά είναι προτυπώσεις για μας. Μη γογγίζετε. Και με αυτά τα λόγια φανερώνει ενιγματοδός ο Απόστολος ότι οι Κορίνθιοι δεν υπέφεραν γενναία τους πειρασμούς και τις θλίψεις, αλλά εγώγγιζαν και έλεγαν «Πότε να έρθουν τα αγαθά και ως πότε να είναι σε εμάς οι θλίψεις και οι κακοπάθειες». Γι' αυτό ποτέ δεν πρέπει να αγωγγίζουμε, να γκρινιάζουμε όταν έχουμε δυσκολίες και πειρασμούς και να λέμε «Πότε θα τελειώσει επιτέλους αυτό». Πότε θα φύγει αυτός ο πειρασμός, πότε θα φύγει αυτή η θλίψη, πότε θα έρθουν τα καλά και ως πότε θα είναι σε εμάς η θλίψη και οι κακοπάθειες. Μη γογγίζετε, όπως μερικοί από αυτούς λέει εγώγγισαν και απόλλοντο χάθηκαν από τον ολοθρευτή. Ποιος είναι ο ολοθρευτής, ο εξολοθρευτής. Ολοθρευτή ονομάζει ο Απόστολος κάποια τιμωρητική δύναμη από την οποία επαιδεύονται οι Ισραηλίτες όταν εγόγγιζαν κατά του Θεού. Πόσες φορές εγόγγιζαν? Πολλές φορές. Εγόγγιζαν στη μερά για το πικρό είδωρ. Δίψασαν, βρήκαν εκεί κάτι πηγές, αλλά το νερό ήταν πικρό και άρχισαν να εγόγγιζαν.
Εγώ έγκυσαν όταν δεν είχα νερό. Και αναφέρεται αυτό στο βιβλίο της Εξόδου, στο 17ο κεφάλαιο, στο βιβλίο των Αριθμών, στο 20ο κεφάλαιο. Εγώ έγκυσαν, γκρίνιαζαν δηλαδή προς τον Θεό και προς τον Μωυσή, όταν εγύρισαν οι κατάσκοποι από τη γη της Ευαγγελίας. Και αυτοί έτσι είπανε, πάπα, εκεί είναι φοβερά τα πράγματα. Είναι γίγαντες. Δεν θα μπορέσουν ποτέ να την καταλάβουμε τη γη. Και άρχισαν να γογγίζουν. Εγώ γογγίσαν όταν επανέστησαν οι περί των Κορέ και Δαθάν και Αβυρών εναντίον του Μωυσή και Αρών και άλλες φορές. Έκανε επανάσταση. Με τον Κορέ και τον Δαθάν και τον Αβυρών εναντίον του Μωυσή και του Αρών. Και έπεσαν και τότε στο γογγισμό. Έτσι λοιπόν η Αγία Γραφή μαρτυρεί τους διαφόρους γογγισμούς τους. Λέει στην Έξοδο, στο 16ο κεφάλαιο. Και είπε Μωυσής και Αρών προς πάσαν συναγωγήν ιών Ισραήλ. Πρωί όψεστε την δόξαν Κυρίου εν το εισακούσε τον γογγισμόν ημών επί το Θεό. Εμείς δε τι εσμέν ότι διαγωγγίζεται καθημών. Και πάλι στους αριθμούς των 10ο κεφάλαιο. Και είναι ο λαός γογγίζουν πονηρά έναντι Κυρίου. Εγόγγιζε ο λαός και έλεγε κακά, φοβερά, πονηρά λόγια εναντίον του Κυρίου και μπροστά στο Θεό. Και ήκουσε Κύριος και θυμώθη οργή και εξεκάφθη εν αυτής πυρ παρά Κυρίου και κατέφαγε μέρος της παρεμβολής. Εθύμασε ο Θεός και έπιασε φοβερή πυρκαγιά από τον Κύριο και κατεστράφηκε ένα μέρος της παρεμβολής, δηλαδή του στρατοπέδου. Κάηκε. Και πάλι, εωστήνος τη συναγωγή την πονηράν ταύτην. Αυτοί γογγίζουσιν εναντίον μου, την γόγγισιν των ιών Ισραήλ, είναι γόγγισαν περί ημών ακίκωα. Ζω εγώ, λέγει Κύριος, ή μην ον τρόπον λελαλήκατε εις τα ότα μου, ούτω ποιήσω ημίν. Εν τη ερήμο ταύτη πεσείτε τα κόλλα ημών. Θα πέσετε, θα πεθάνετε στην ερήμο. Γιατί γογγίζετε. Και έφτασε ο γογγισμός σας στα αυτιά μου, λέει ο Θεός. Και ο σοφός Σολομών, στη σοφία του, στη σοφία Σολομώντος, λέει τα εξής. Φυλάξαστε τίνιν γογγισμόν ανοφελή και από καταλαλιάς φύσαστε γλώσσες. Φυλαχθείτε από το γογγισμό, ο οποίος δεν φέρνει κανένα όφελος. Και φυλάξτε και τη γλώσσα σας από την καταλαλιά. Και ο σοφός Ιράχ λέει πάλι, ανήρ επιστήμων ου γογγίσει. Ο ανήρ ο συνετός, ο σοφός, δεν θα γογγίσει. Και ο σοφός και ο Μέγας Βασίλειος λέει τα εξής. Το μέντι γογγίσαντος ή επί επάρση εφευρεθέντος δι την εργασίαν μη καταμίγνιστε τι παρά των ταπεινών την καρδία και συντετριμένο το πνεύμα τη γενωμένη εργασία. Και όλος μη αναλύσκεστε παρά τις ευλαβέσιν. Δηλαδή, αν λέει είναι κάποιος σε μια αδελφότητα, σε ένα μοναστήρι και γκρινιάζει και γογγίζει, αυτονού λέει το εργόχειρο να μην το αναμειγνύεις με το εργόχειρο των άλλων αδελφών που είναι ταπεινή στην καρδιά και συντετριμένη στο πνεύμα και ούτε να το χρησιμοποιείτε αυτό που αυτός φτιάχνει, αλλά το φτιάχνει με γογγισμό. Απρόσδεκτο νουν. Δηλαδή, είναι ανεπιθύμητο το έργο αυτού νου. Ως θυσία επίμωμος. Μια θυσία η οποία έχει μόμο, έχει μολυσμό. Όπερ εγκαταμιγίνε τη το λοιπόν εργασία ουκ ευαγές. Και αυτή η εργασία του γογγιστού, το εργόχειρο του γογγιστού, δεν πρέπει να αναμειχθεί. Δεν είναι σωστό να αναμειχθεί με την εργασία των υπολείπων. Όθεν αναγκαίος
τα του οκνηρού και αντιλόγου έργα αλλοτριωτέων της αδελφότητας. Επομένως, λέει, τα έργα, το εργόχειρο, ό,τι προσφέρει ο οκνηρός και αντίλογος, ο τεμπέλης και γκρινιάρης, αυτονού το έργο, λέει, πρέπει να φεύγει μακριά από την αδελφότητα. Λέγει και ο Άγιος Ισάκ, «Πάσα στας ασθενείας των ανθρώπων βαστάζει ο Θεός. Άνθρωπον δε αεί γονγκίζοντα, ούχ υπομένει, εάν μη παιδεύσει αυτόν». Όλα τα υπομένει, λέει ο Θεός. Λέει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, όλες τις ασθένειες των ανθρώπων τις βαστάζει. Αλλά άνθρωπο που συνέχεια γονγκίζει, που γκρινιάζει, αυτό, λέει, δεν τον υπομένει, εάν δεν τον παιδαγωγήσει. Οπότε, ισχύει αυτό που λέει και ο Άγιος Παΐσιος, η μεγαλύτερη, λέει, αμαρτία είναι η αχαριστία. Το να μην λες ευχαριστώ στον Θεό και να γκρινιάζεις. Να λες γιατί, Θεέ μου, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Φανερώνει δε εν συντόμο με αυτά τα λόγια που είπαμε προηγουμένως ο Μέγας Βασίλειος, ότι το εργόχειρο εκείνου του αδελφού που θα γογγίσει στο κοινόβιο, να μην ανακατώνεται με τα εργόχειρα αυτών των αδελφών που δουλεύουν με ταπεινή και αγόγγιστη καρδιά. Να χωρίζεται από αυτά, ως αν μια θυσία ψεχτή και κατηγορημένη και απρόσδεκτος υπό Κυρίου, και η τιμή του Τιού του εργοχείρου να μην εξοδεύεται εις τους ευλαβείς, από τους ευλαβείς. Ούτε και τα χρήματα, λέει, από αυτό το εργόχειρο του γογγιστού να μην τα χρησιμοποιείτε. Βλέπετε πως μολύνεται το έργο του ανθρώπου όταν ο άνθρωπος γογγίζει. Μπορεί να κάνει φαινομενικά κάτι σπουδαίο, κάτι μεγάλο. Αν το κάνει με γκρίνια, με αχαριστία, το κάνει με αντιλογία, αυτό το έργο είναι απρόσδεκτο στο Θεό. Δεν έχει την ευλογία του Θεού. Και δεν πρέπει, λέει, να το χρησιμοποιούμε, ούτε και να παίρνουμε τα χρήματα από την πώλησή του και να τα χρησιμοποιούμε. Αυτά λέει ο Μέγας Βασίλειος. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πως υπάρχουν και πνευματικοί λόγοι και πνευματικές αιτίες που κάποια πράγματα δεν πρέπει να τα χρησιμοποιούμε. Ταύτα δε πάντα, και κλείνουμε με αυτό, τι επιλέει συνέβαινον εκείνης, εγγράφει δε προς νοθεσίαν ημών εις ους τα τέλη των αιώνων κατήντησε. Όλα αυτά, λοιπόν, λέει, που συνέβαιναν σε εκείνους, είναι τύποι, προτυπώσεις για μας. Γράφηκαν για την νοθεσία μας, για να τα έχουμε ως συμβουλές και οδηγίες για μας, οι οποίοι φτάσαμε στα έσχατα χρόνια. Ιησούς τα τέλη των αιώνων κατήντησε. Φοβίζει με αυτά τα λόγια τους χριστιανούς ο Απόστολος, επειδή λέει ότι προς νοθεσίαν και διδασκαλίαν ημών των χριστιανών εγγράφησαν αυτά που είπε προηγουμένως, που έπαθαν οι Εβραίοι. Και λοιπόν χρωστούμε κι εμείς να προσμένουμε παιδείες και τιμωρίες μεγαλύτερες από εκείνους, καθώς απολαύσαμε και μεγαλύτερες χάρητες. Τους φοβίζει δε και με το να λέει ότι έφτασαν στο τέλος του κόσμου. Και με αυτό δείχνει ότι δεν θα δεχθούν πρόσκαιρες παιδαγωγίες, αλλά θα δεχθούν αθάνατες και αιώνιες παιδαγωγίες που ακολουθούν μετά από τη συντέλεια αυτού του κόσμου. Τώρα, λέει ο Απόστολος, οι κρίσεις είναι επιθύρες, επειδή τελειώνουν οι αιώνες. Τελειώνει ο χρόνος, τελειώνει ο κόσμος. Όπως το έλεγε και ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, «Ιδού ο Κρητής πρώτων θυρών έστηκεν». Να, ο Κρητής στέκεται πρώτων θυρών. Επομένως, όλα αυτά είναι πάρα πολύ διδακτικά για όλους μας και αφυπνιστικά. Και έχει και μια σημείωση, και με αυτό θα κλείσουμε. Ο σοφός Φώτιος στα αμφιλόχια του προωθεί στο ρητό τούτο, Ιησούς τα τέλη των αιώνων κατήντησε,
και το είναι ενδείξεται εν της αιώση της επερχομένης των υπερβάλλοντα πλούτων της χάριτος αυτού, που λέει στην προσεφεσία στο δεύτερο κεφάλαιο. Λέει λοιπόν ο σοφός Φώτιος, ο Μέγας Φώτιος, ότι εμείς, λέει τώρα, οι χριστιανοί είμαστε στα τέλη των αιώνων. Γι' αυτό το συνάγει από αυτά τα ρητά που είπαμε, από αυτό το ρητό εδώ του Αποστόλου Παύλου, τον 10ο στίχο του 10ου κεφαλαίου της πρώτης προς Κορινθίους, που λέει «Ιησούς τα τέλη των αιώνων κατήντεσε». Και από το δεύτερο κεφάλαιο της προσεφεσίας που λέει «Ή να ενδείξετε εν της αιώση της επερχομένης των υπερβάλλοντα πλούτων της χάριτος αυτού». Έρχεται πολύ γρήγορα δηλαδή ο μέλλον αιών, η Βασιλεία του Θεού. Επερχόμενος αιώνας πρέπει να εννοούμε τους μέλλοντας, όσοι έχουν να συμπαρατείνονται με την αιώνια απόλαυση των αγαθών. Και στους αιώνας αυτούς, των οποίων τα τέλη έφτασαν σε εμάς, πέρασε έλαβε το πρώτον αιώνων οριστέν της Θείας Ενανθρωπίσεως Μυστήριων και η προς τους ανθρώπους του Θεού ένωσης και κατάβασης. Εις δε τους επερχομένους αιώνας θέλετε ελεστή ή των ανθρώπων προς Θεόν ανάβασης και τελειωτέρα συνάφεια. Έγινε, λέει, αυτό που έπρεπε να γίνει από πλευράς του Θεού. Κατέβη ο Θεός στη γη, έγινε άνθρωπος και τώρα μένει να ανέβουμε εμείς στον Θεό. Εις μεν τους παρόντας αιώνας περνούμε τη ζωή μας με φθαρτό σώμα και έχουμε την αμαρτία που μας ενοχλεί και μας πολεμεί. Τότε, στους επερχόμενους αιώνες, στην αιώνια ζωή, θα διαπερνούμε άφθαρτοι και δεν θα βρούμε πλέον αμαρτία. Δεν θα υπάρχει πλέον αμαρτία, ούτε θα μπορεί να υπάρχει εκεί στη Βασιλεία του Θεού. Ας ακούσουμε λοιπόν όλα αυτά που μας λέει ο Άγιος Απόστολος και ας φροντίσουμε να μην υποκύπτουμε στα πάθη, ούτε στα πάθη της γαστρός, λεμαργία, γαστριμαργία και στις άλλες επιθυμίες, όποιες και αν είναι αυτές, και πέφτουμε στην αμαρτία. Ας προσέχουμε να μην πέφτουμε στην ειδωλολατρία, η οποία είναι ποικίλη. Δεν είναι μόνο η χονδροειδής ειδωλολατρία που υπήρχε παλαιότερα με τα αγάλματα και τη λατρεία των ποταμών, των εντόμων, μέχρι και τις μύγες λάτρευαν οι Αιγύπτιοι, τις είχαν για θεότητες. Αλλά υπάρχει και η εκλεπτισμένη ειδωλολατρία, η λατρεία του εγώ, η λατρεία της τεχνολογίας, της επιστήμης, η λατρεία της διανόησης, της φιλοσοφίας, όλα αυτά, ή ακόμα και η λατρεία του αθλητισμού και οτιδήποτε άλλο που παίρνει τη θέση του Θεού. Όταν ο άνθρωπος λατρεύει κάτι άλλο αντί του Θεού, του Ιησού Χριστού, είναι ειδωλολάτρης. Κατ' εξοχήν δε, ο σύγχρονος άνθρωπος λατρεύει το εγώ, τον εαυτό του. Μη γίνεστε λοιπόν ειδωλολάτρες. Μη γίνεστε εγωγκιστές, μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Μην γίνεστε επιθυμητές κακών. Μην υποκύπτε στις επιθυμίες, έτσι ώστε να αξιοδούμε στον μέλλοντα αιώνα που έρχεται σύντομα. Είμαστε στα τέλη του χρόνου και του κόσμου, στα έσχατα χρόνια, έτσι ώστε λοιπόν εκεί στη Βασιλεία του Θεού να είμαστε και εμείς και να απολαύσουμε την αιώνια χαρά και μακαριότητα. Το δε Θεοίμον δόξα πάντοτε, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον, Κύριε, τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκα στις βασιλές κατά βαρβάρο λουμένος
και το ζών Πιλάτο, διά του σταυρού σου πονήθαι. Διευχών τον Αγίο Πατήρ ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον εμάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί μας και πάλι καλή και ευλογημένη Σαρακοστή και καλή Ανάσταση.